Να δούμε τώρα ένα άλλο θέμα που κάνει το γύρο του κόσμου. Είναι η πρώτη 3D χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια έξυπνων γυαλιών. Θα συνδεθούμε μέσω Skype. Έχουμε ήδη συνδεθεί με την Ολγίνα Ασαντίκου. Ολγίνα, καλώς μεσημέρι. Πραγματοποιήθηκε και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Ακριβώς. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Την εβδομάδα που μας πέρασε, πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά χειρουργική επέμβαση με τη βοήθεια των τρισδιάστατων Hololens έξυπνων γυαλιών σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Ο χειρουργός Σαφί Αχμέτ, καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης, ήταν συνδεδεμένος ζωντανά από τον θάλαμο που γινόταν το χειρουργείο με τους συναδέλφους του σε Λονδίνο, Ινδία και Αμερική. Ο κάθε χειρουργός είχε πρόσβαση στο αρχείο του ασθενή, ενώ μπορούσε να δει τα σχόλια των συναδέλφων του σε πραγματικό χρόνο πάνω στις εικόνες που εμφανίζονταν μπροστά τους. Η εικονική πραγματικότητα έφερνε μπροστά τους ακτινογραφίες, εικόνες, ακόμα και avatars, όπου έκαναν πιο ομαλή και εύκολη την διαδικασία της επέμβασης. Όπως βλέπουμε, η τεχνολογία προχωρά σε άλλη διάσταση και φέρνει, θα λέγαμε, την επανάσταση στις περίπλοκες θεραπείες περίθαλψης. Σύντομα, να πούμε, Βίκη, θα πραγματοποιηθεί και επέμβαση στον εγκέφαλο με τη βοήθεια των εν λόγω γυαλιών. Μάλιστα, όμως, μαζί, Ολγίνα, θα δούμε και έναν πρωτότυπο καθρέφτη που λειτουργεί αρχή να του χαμογελάσεις. Ακριβώς, ο σχεδιαστής Μπέρκ Ιχράν από την Τουρκία προσπαθούσε για 2 χρόνια να βρει έναν τρόπο για να τονώσει το ηθικό των ατόμων που πάσχουν από καρκίνο. Δημιούργησε λοιπόν έναν καθρέφτη, ο οποίος μόλις αναγνωρίσει το χαμόγελο στο πρόσωπο, ενεργοποιείται και δείχνει το είδωλο του ατόμου που στέκεται μπροστά του. Πρόκειται για μια συσκευή η οποία περιλαμβάνει built-in κάμερα και η επιφάνεια διαθέτει υλικό το οποίο ενεργοποιείται από το ανάλογο λογισμικό. Είναι συγκινητική ιστορία που βρίσκεται πίσω από την κατασκευή του, καθώς ο σχεδιαστής είχε διάλογο με συγγενικό του πρόσωπο, το οποίο του εξομολογήθηκε πως πάσχει από καρκίνο και πως ήταν δύσκολο να βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Ως γνωστόν, οι εκφράσεις που βλέπουμε στον καθρέφτη επηρεάζουν και την ψυχολογία μας, οπότε και ο Ισχράν θέλησε να δώσει τη χαρά στο πρόσωπο αυτό μέσα από την κατασκευή. Σχετικά με την τιμή, θα κοστίζει μεταξύ 2 με 3.000 δολάρια, ενώ σύντομα αναμένεται να πέσει στα 500 δολάρια. Ολγίνα Σαντίκου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις όμορφες ειδήσεις που μας μετέφερες.